πληροφορηθήκαμε όλοι από το διάγγελμα χθες του Πρωθυπουργού. Τα καταστήματα εστίασης θα ανοίξουν από 1η Ιουνίου. Αυτό που έχουμε εμείς ένσταση και γενικά με όλα τα θέματα που μας απασχολούν είναι ότι από 1η Ιουνίου ποια είναι τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση για την επόμενη μέρα για τα καταστήματα να είναι υγιή και να μπορούν να υπάρξουν και να συνυπάρξουν όλα μαζί ακριβώς όπως ήταν και πριν. Εκείνη η δυσκολία. Αυτό που εμείς απαιτούμε σαν καταστήματα, και το λέω έτσι γιατί πρέπει πραγματικά να γίνει πλέον απέτηση, γιατί υπάρχει μια τρίμηνη τώρα, καταλαβαίνετε, ένα τρίμηνο κλείσιμο αυτών των καταστημάτων και καταλαβαίνετε πόσα είναι αυτά τα έξοδα που θα ακολουθήσουν από 1η Ιουνίου και μετά. Χθες δεν σας κρύβω ότι καταθέσαμε στο Δήμο ένα υπόμνημα το οποίο ετούμαστε κάποια πράγματα από το Δήμο. Υπάρχει πράξη νομοθετικού περιεχομένου το οποίο η κυβέρνηση ή το κράτος δίνει ευχέρεια στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορεί να πάρει κάποιες αποφάσεις σε μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να διευκολύνουν το άνοιγμα των καταστημάτων της εστίασης. Με δημοτικά τέλη δηλαδή. Από δημοτικά τέλη, από τους κοινόχρηστους χώρους, μπορώ να πω. Έχουμε συζητήσει άρσεις κατασχέσεων ισχύρα τρίτων που κατασχέθηκαν κάποιοι λογαριασμοί για κάποια χρέη κτλ. Και αυτά τα χρέη να πάνε παραπίσω και να γίνουν σε δόσεις από το 2021 και μετά, έτσι ώστε αυτούς τους 6 μήνες που θα περάσουμε, γιατί το καταλαβαίνετε τώρα, δεν μιλάμε μόνο για καλοκαίρι, τώρα μιλάμε για ένα εξάμηνο μέχρι τέλος του χρόνου, το οποίο τα καταστήματα θα υπολειτουργούν βασικά. Δεν θα λειτουργούν όπως λειτουργούσαν πριν. 50% των καθισμάτων, καταλαβαίνετε, μην σας πω το 1/3, γιατί κάποια καταστήματα βάσει των τετραγωνικών του δεν θα μπορούν να βγουν ακριβώς τα τετραγωνικά έτσι ώστε να πούνε βάζω 3 τραπέζια, θα μπορούν να βάλουν 2, θα μπορούν να βάλουν 4 και όχι ας πούμε 12 και 11 και 8 που είχαν πριν. Δεν είναι μακριά η 1η Ιουνίου. Η 1η Ιουνίου είναι πολύ μακριά, γι' αυτό είπα και ότι όλη αυτή η τρίμηνη στην αρχή. Είπα ότι όλο αυτό, γιατί μιλάμε για Μάρτιο ολόκληρο, τώρα με 13 μέρες το Μάρτιο, καταλαβαίνετε ότι ήταν και η καιρή αυτή, δεν υπήρχε δουλειά. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, έτσι. Και 1η Ιουνίου πραγματικά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ μακριά το όλο έργο. Έχετε δει πρακτικά πώς μπορείτε, για παράδειγμα, να απλωθείτε σε μεγαλύτερο χώρο? Βεβαίως. Κάναμε και άλλη μια αίτηση και στο Λιμενικό Ταμείο, που είναι τουλάχιστον όσο ξέρω για την παραλία. Από εκεί και ύστερα θα δούμε και θα εξετάσουμε και τους χώρους που είναι στο εσωτερικά, πλωταριά κτλ. Να δούμε πώς μπορούν τα καταστήματα να πάρουν περισσότερο χώρο και έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν περισσότεροι πελάτες και να βάλουν περισσότερο κόσμο μέσα στα καταστήματά τους άφοβα. Την 1η του Ιούνιου θα ανοίξουν όλοι οι συναδελφοί σας. Τι εικόνα έχετε από την αγορά? Εικόνα από την αγορά. Επειδή μιλάω με 40 συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Δηλαδή, κάποιοι πραγματικά δεν μπορούν να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους και μου το λένε πανελλαδικά τώρα. Δεν μου το λένε μόνο εδώ στοιχείο κτλ. Ή ότι δεν έκαναν καλό κουμάντο πριν, ότι δεν ήταν νοικοκύριδες πριν. Τη στιγμή η μπάλα παίρνει όλους αλυσίδα σιγά σιγά. Δηλαδή, αν καταστήσουν κι άλλο ένα μήνα, θα πάθουν ζημιά και υγιείς. Δηλαδή, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι δεν είναι? Οπότε, αυτό που καταλαβαίνω, θα υπάρχει μια αντίδραση και υπάρχει μια πιθανότητα να μην ανοίξουν κάποια καταστήματα και να μην ανοίξουν και όλα τα καταστήματα, και όχι για αντίδραση και μόνο στην κυβέρνηση, να μην ανοίξουν γενικά τα καταστήματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε λύση για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και να λειτουργήσουν σωστά.